Καλό μεσημέρι, Λίνα. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προφανώς όχι τυχαία τη συγκεκριμένη στιγμή θυμήθηκε σε όλα του τα κοινωνικά δίκτυα την επέτειο της ναυμαχίας του Ναυαρίνου, στέλνοντας ένα προφανές μήνυμα στις υπέρμετρες νεοοθωμανικές φιλοδοξίες του Ερντογάν και της Τουρκίας. Και επειδή κάποιοι προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία, ακόμη και με κουταμάρες που ακούγονται σχετικά με το ποιος βοήθησε την επανάσταση του 21 ή όχι, η Μόσχα θυμίζει λίγα 24 ώρα πριν την επίσκεψη του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, ότι πριν από 193 χρόνια Ρωσία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία πολέμησαν εναντίον του Τούρκο-Αιγυπτιακού στόλου και νικώντας τους Οθωμανούς άνοιξαν το δρόμο για την ανεξαρτησία της σύγχρονης Ελλάδας και τη δημιουργία του σημερινού μας κράτους. Και για να έρθουμε στο σήμερα, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών αναμένεται αύριο να ανακοινώσει επισήμως την επίσκεψη του Σεργέη Λαυρόφ στην Αθήνα και τη συνάντησή του με τον Νίκο Δένδια τη Δευτέρα 26 του μηνός, αν όλα πάνε καλά με τον κορονοϊό, όπως μου σημείωσε με νόημα εγκυρότατη ρωσική διπλωματική πηγή. Τολμώ να πω ότι η ολοφάνερη τουρκική φιλοπόλεμη και υπονομευτική δραστηριότητα στον Καραμπάχ ξεχυλίζει το ποτήρι της υπομονής για τη ρωσική διπλωματία που αναζητά τρόπους μιας κέρυας απάντησης σε αυτές τις υπερβολές της Τουρκίας, χωρίς να διακινδυνευθεί ένας μεγάλος πόλεμος που θα μπορούσε ενδεχομένως να αποφευθεί. Όπως μου είπαν πολύ έγκυρες πηγές, και το λέω όχι διπλωματικά και συνοψίζοντας έναν μακρύ διάλογο, θα φάνε το κεφάλι τους, μου είπαν επιλέξει, όσοι μεταφέρουν τζιχαντιστές στον Κάφκασο, όπως έπαθαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ερωτοτροπώντας με την Αλκάιντα και ενισχύοντας τους Ισλαμιστές. Μάλιστα μου αντέστρεψαν την ερώτηση λέγοντας γιατί δεν ρωτάτε το ΝΑΤΟ, μέλος του οποίου είναι η Τουρκία, για τη μεταφορά τόσων και τόσων χιλιάδων ενόπλων στον Κάφκασο όταν έτσι απειλείται ένας μεγάλος πόλεμος.